Παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων και περίπου 100 φίλων της ομάδας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του Αστέρα Τρίπολης για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι Αρκάδες επέστρεψαν από τις διακοπές και συγκεντρώθηκαν στο κήπεδο της ομάδας όπου πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση για τη νέα σεζόν. Ναι, με βάση το πνεύμα της ομάδας και αυτό που ισχύει κάθε χρόνο, είναι ότι η ομάδα χρόνο με το χρόνο πρέπει να ανεβαίνει και ένα σκαλί παραπάνω. Η στόχη είναι μεγάλη. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία τη χρονιά που μας πέρασε. Μπήκαμε απευθείας στους ομίλους του Europa League και θέλουμε για τη φετινή χρονιά ακόμα περισσότερα πράγματα. Είμαστε ευτυχείς γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 90% του στόχου μας, της δυναμικότητας της ομάδος. Ενδεχομένως να απομένουν ένα-δύο παίχτες ακόμα για να ολοκληρωθεί αυτό το puzzle και ευχόμαστε να είναι τέτοιο ούτως ώστε να ανταπεξέλθει η ομάδα στις δύσκολες απαιτήσεις της φετινής σεζόν. Αυτό που θέλουν όλοι στην ομάδα του Αστέρα είναι η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, που ήταν αρκετά κουραστική βεβαίως. Ωστόσο, η ομάδα μπόρεσε να πετύχει τους στόχους της και βεβαίως να δώσει το παρόν και του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και βεβαίως στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα θα είναι όπως και πέρσι, νομίζω, για την ομάδα ήταν μια δύσκολη χρονιά, σε μεγάλη διάρκεια, με πολλά παιχνίδια. Υγεία να έχουμε καταρχήν, πάνω απ' όλα όλοι μας. Το Europa είναι μια πρόκληση για όλους, νομίζω, που είτε παίχτες, είτε προπονητές, είτε διοίκηση, είτε την Τρίπολη σαν πόλη, που νομίζω είναι κάτι θετικό, ένας στόχος που όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε και να πάμε καλά. Και για μένα, καταρχήν, να βοηθήσω την ομάδα όσο πιο πολύ μπορώ, σε οποιοδήποτε κομμάτι είναι αυτό, σε οποιοδήποτε κομμάτι χρειάζεται, και να βελτιωθώ και εγώ σαν παίχτης, αλλά και παράλληλα να βοηθήσω και, όπως είπα πριν, και την ομάδα να φτάσει στους στόχους που μπορεί να φτάσει. Είτε είναι στο πρωτάθλημα, που σίγουρα είναι κάθε χρονιά στις πρώτες πέντε θέσεις, όσο πιο ψηλά γίνεται, και στην Ευρώπη όσο πιο μακριά μπορούμε να πάμε. Η όρεξη, τα χαμόγελα και η αισιοδοξία των ποδοσφαιριστών του Αστέρα ήταν τα στοιχεία που συνέδεσαν το σκηνικό στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας της Τρίπολης. Και σημαντικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία του κόσμου που βοήθησε αρκετά τους παίκτες του Στάι Κουβεργέτη. Την πρώτη προπόνηση του Αστέρα, μάλιστα, παρακολούθησαν και οι ιδιοκτήτες ΠΑΕ, Γιάννης Καϊμενάκης και Δημήτρης Μπάκος, ενώ ο διευθύνων σύλλογος ομάδας, κ. Γιώργος Μποροβίλος και βεβαίως πρόεδρος αυτής, τόνισε πως η επόμενη σεζόν θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα της Τρίπολης. Ο Αστέρας εδώ και χρόνια είναι πιστός σε ένα προγραμματισμό ο οποίος λέει κάθε χρονιά να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Αυτός είναι και ο στόχος για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος μας δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίσουμε σωστά σε χρόνο, αλλά όσον αφορά και τον προγραμματισμό μας, τις κινήσεις μας, δεδομένου ότι γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη.